Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ και μερικούς μήνες, κύριοι της κυβέρνησης, στην προσπάθειά σας να υπερασπιστείτε το απαράδεκτο νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα, έχετε δώσει πραγματικά ρεσιτάλ συκοφάντησης και κοροϊδίας. Διαστόματος Πρωθυπουργού κατηγορήσατε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που δημοκρατικά αποφασίζουν, αγωνίζονται, ότι φέρονται περίπου σαν ληστές, ενώ συνεχίζετε να λέτε ότι αποτελούν μειοψηφία. Έχετε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Κάνατε και φροντιστήριο στη φοιτητική παράταξή σας στα πανεπιστήμια, που εδώ και 2 χρόνια ξέρουμε όλοι πως βλέπει την πλάτη της πανσπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές, και φέτος δεν έβρισκε ούτε την ψήφο της στις γενικές συνελεύσεις. Και αφού δόγμα σας είναι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, η παράταξή σας κάλεσε τα μάτια στα πανεπιστήμια αστυνομική, συγκεκριμένα της Κομωτινής. Αλλά αυτοί είστε. Τώρα, για τα διάφορα που λέτε περί μειοψηφιών, τι να πούμε. Γελάνε και οι πέτρες. Δεν διαβάζετε έστω τις δικές σας δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπετε τι ποσοστά έχει η εναντίωση στο νομοσχέδιο έκτρωμα, κυρίως στις νέες ηλικίες. Δεν βλέπετε ότι παρά την ομοβροντία ψεμάτων και προπαγάνδας, το μισό και πλέον της ελληνικής κοινωνίας είναι εντελώς απέναντι. Σας το λέμε ξεκάθαρα. Μπορεί να αποκλείσατε τους φοιτητικούς συλλόγους από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η φωνή τους όμως θα ακουστεί, ακούγεται και εδώ μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εσείς ας μεταφέρετε τη φωνή του ΣΕΒ, των ομήλων που χρόνια τώρα ζητάνε να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ απαιτούν τα δημόσια πανεπιστήμια να λειτουργούν και σαν ιδιωτικά. Παραδίδεται στους επιχειρηματίες ένα τομέα με εγγυημένη πελατεία, γιατί καλύπτει κοινωνική ανάγκη, όπως κάνατε για το σιδηρόδρομο, όπως κάνατε με την ενέργεια, με την υγεία. Και έρχεστε σήμερα εδώ και μας λέτε ότι είναι δίθεν εξυγχρονισμός και θα αναβαθμίσει το δημόσιο η απελευθέρωση από το κρατικό μονοπόλιο, η ιδιωτικοποίηση. Σε ποιους τα λέτε αυτά? Στον ελληνικό λαό που καλείται να πληρώνει νόμιμο φακελάκι στα δημόσια νοσοκομεία για να χειρουργηθεί? Δεν είναι αυτό το σύγχρονο. Αυτό είναι σχέτος αναχρονισμός. Εμείς εκφράζουμε το πραγματικά σύγχρονο, αυτό που πραγματικά επιβάλλεται από τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, και αυτό είναι η επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης σε δωρεάν εκπαίδευση, όχι η περιστολή του. Αυτό που κάνετε εσείς είναι επιστροφή σε προηγούμενους αιώνες. Το ΚΚΕ προφανώς και κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να υποστηρίξει τον πραγματικά δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Μάλιστα, στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος το 18, το ΚΚΕ πρότεινε την επέκταση του άρθρου 16. Συγκεκριμένα προτείναμε την εξής διατύπωση. «Η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα. Πλήρης διασφάλιση του ενιαίου και δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας με απαγόρευση στη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Πλήρης κατοχύρωση στην δωρεάν παροχή παιδείας για όσους βρίσκονται στη χώρα». Άρθρο 16 του Συντάγματος. Και το απορρίψατε τότε όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που τότε ήταν βουλευτές, υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλειώδες κίνημα των νέων που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια έχει δυναμική. Έχει στριμώξει και την κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα του ναι μεν αλλά, που τελικά αναγκάζονται να καταψηφίσουν χωρίς να το πιστεύουν κιόλας. Το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε σήμερα
Παρά το γεγονός ότι η λαϊκή απέτηση είναι να αποσυρθεί αμέσως, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πραγματικό έκτρωμα από την αρχή έως το τέλος. Γιατί φέρνει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο τα δημόσια. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που έχει όνομα Πανεπιστήμιο της Αγοράς. Το πανεπιστήμιο που φιλοτεχνείται διαχρονικά είναι το πανεπιστήμιο των διαφόρων λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πανεπιστήμιο της διαδικασίας της Μπολόνια, του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, με φαρδιά πλατιά την υπογραφή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίζονται με 80% ομοφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο και σε συμφωνία όλων σας, που λένε καθαρά ότι το πτυχίο είναι κάποιο προσόν. Που λένε ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτόνομα από την κρατική χρηματοδότηση. Που λένε ότι πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή να επιβάλλουν δίδακτρα σε απλά ελληνικά. Κυριολεκτικά, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, το κάνετε πιο εύκολο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς τα ίδια προτείνετε. Απλά λέτε να αναθεωρηθεί πρώτα το άρθρο 16 και μετά να γίνει αυτό που φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες φοιτήτριες να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies για να χορηγήσουν τις σπουδές τους, με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά, τα ξέρετε. Αλλά μάλλον πρέπει να βρείτε άλλον καπιταλιστικό παράδεισο να αντιγράψετε, αφού τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν αύξηση της ανεργίας των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις σκανδιναβικές χώρες. Όπως και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλείστε το ευρωπαϊκό μοντέλο στο ευκταίο έναντι του κυπριακού μοντέλου που δήθεν εφαρμόζει η κυβέρνηση. Αυτή κι αν είναι άσφαιρη και παραπλανητική κριτική, γιατί η ίδια η στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προωθείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, η οποία τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, που έχει δύο δημόσια πανεπιστήμια, εκφράστηκε με κυριαρχία των ιδιωτικών στην αγορά. Στην Ελλάδα, που έχει 24 δημόσια πανεπιστήμια και πάνω από 400 προγράμματα σπουδών, θα εκφραστεί αντικειμενικά με αντίστοιχο τρόπο, όπως σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης που επικαλείστε. Η ουσία βρίσκεται στο ότι η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών θα λειτουργήσει μόνο ως δούριος ύπος για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων μας. Αυτά έχετε υλοποιήσει άλλωστε και εσείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θεσμοθετήσατε τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Στη δική σας κυβερνητική θητεία λειτουργήσαν τα περισσότερα μεταπτυχιακά με δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια που γνώρισε ως τότε η χώρα. Η ουσία δεν βρίσκεται στο ποσοστό φίτησης μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πανεπιστημίων, όπως ισχυρίζεστε. Γιατί στις 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα δημόσια πανεπιστήμια, οι ημεδαποί φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα και τέλη φοίτησης. Πληρώνουν για αναλώσιμα, για συγγράμματα, εστίες, μεταφορές, τα πάντα. Με τα δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια, βέβαια, δεν έχετε πρόβλημα, όπως ξέφυγε σε βουλευτή σας, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από άλλους βουλευτές σας ακούσαμε ότι θα ήταν υποκρισία να μην μπείτε στη συζήτηση για αναθεώρηση του άρθρου 16. Έρχομαι τώρα σε εσάς της κυβέρνησης. Πώς απαντάτε στις θυσίες και τους κόπους των λαϊκών οικογενειών
που παλεύουν νυχθημερών και πληρώνουν από την τσέπη τους για τη μόρφωση των παιδιών τους. Μήπως και καταφέρουν ένα καλύτερο αύριο. Πώς απαντάτε στα όνειρα των νέων παιδιών, των φοιτητών, των μαθητών, στη θέληση και την ελπίδα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τα ταλέντα και τις γνώσεις τους, τις σπουδές τους, για να εργαστούν προσφέροντας την κοινωνία. Πώς απαντάτε στην αγωνία των πανεπιστημιακών δασκάλων που βλέπουν δυσίωνο το μέλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την έρευνα να μπαίνει όλο και περισσότερο σε καλούπια αντί να συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Δεν απαντάτε. Υψώνετε νέα τύχη στη μόρφωση. Τους κόβετε τα φτερά. Κάνετε νόμο την αδικία. Δημιουργείτε δύο τρόπους εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ο ένας θα μετριέται με τις επιδόσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και ο άλλος με το πρωτοφόλι. Οι πολλοί θα συνεχίσουν να παλεύουν με μόνο στήριγμα την οικογένειά τους για να περάσουν τα τείχη των ταξικών εμποδίων και τους διάφορους κόφτες για μια θέση στο πανεπιστήμιο, όσο κάποιοι άλλοι θα εισέρχονται σε πανεπιστήμια με τα αυστηρά κριτήρια της φορολογικής τους δήλωσης, αφού η εισαγωγή θα γίνεται μέσα από μια μούφα ελάχιστη βάση εισαγωγής ή διεθνή και επί πληρωμή βεβαίως απολυτήρια. Στην ιατρική σχολή του Δημόσιου Πανεπιστήμιου θα μπαίνεις με 19.000 μόρια, ενώ στην ιδιωτική ιατρική με 9.000 μόρια, αλλά 19.000 ευρώ το χρόνο. Θεσμοθετείτε πτυχία με τιμή αντί για πτυχία με αξία, όπως απαιτούν οι φοιτητές. Τα πτυχία των παραρτημάτων που προβλέπει ο νόμος σας θα είναι κατά τα μητρικά ιδρύματα τριετή και τα αναγνωρίζεται ως ισότιμα με τα πτυχία των τετραετών και πενταετών σπουδών των δημόσιων πανεπιστημίων μας. Εξασφαλίζεται την επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών πανεπιστημίων πριν καν υπάρξουν. Την ίδια στιγμή υπάρχουν δεκάδες τμήματα των σχολών μηχανικών στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, πάνω από 50.000 φοιτητές, φοιτήτριες, απόφοιτοι, που δεν έχουν αναγνωριστεί επαγγελματικά ακόμα, τώρα που μιλάμε, 6 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Αυτή είναι η αριστεία που αναμασάτε σε κάθε νομοσχέδιο που φέρνετε για τα πανεπιστήμια, η αριστεία της τσέπης. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο ότι ενώ φέρνετε ένα νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, ένα χώρο καταρχήν συνδεδεμένο με την επιστήμη, δεν έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ούτε μισό κυριολεκτικά επιχείρημα από την κυβέρνηση που να τεκμηριώνει επιστημονικά, εκπαιδευτικά αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές. Δεν βρήκαμε σε ένα νομοσχέδιο που μετράει πάνω από 200 άρθρα ούτε μια αναφορά στη λέξη επιστήμη και τα παράγωγά της. Τι βρίσκουμε? Αγορά, οικονομική βιωσιμότητα, επιχειρηματικότητα, εταιρείες. Λέτε δήθεν πως σας νοιάζουν οι ευκαιρίες των νέων παιδιών και γι' αυτό φέρνετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πόσο υποκριτικό, αλήθεια, όταν έχετε επιβάλει την ελάχιστη βάση εισαγωγής που αποκλείει άδικα κάθε χρόνο τόσα παιδιά, όταν δεν τους επιτρέπετε να κρατούν τη βαθμολογία ώστε να δώσουν ξανά πανελλήνιες από καλύτερες θέσεις την επόμενη χρονιά, όπως σας έχουμε προτείνει ως ΚΚΕ επανειλημμένα. Όχι μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι το ΠΑΣΟΚ που κατήργησε αυτή τη δυνατότητα με τον περιβόητο νόμο Αρσένη το 1997. Όταν, αφού κλείσατε την στρόφιγγα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια με άδικο τρόπο, όταν εσείς οι ίδιοι διαμορφώσατε τα λεγόμενα τμήματα χαμηλής ζήτησης, τώρα αξιοποιείτε το πρόβλημα που δημιουργήσατε για να κλείσετε και να συγχωνεύσετε με αντιεπιστημονικά κριτήρια τμήματα. Μιλάτε στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Παιδείας που έχετε ανακοινώσει για 5% μεταβολή του ακαδημαϊκού χάρτη με κριτήριο την οικονομική βιωσιμότητα μέσα στο 2024.
Τι σημαίνει αυτό άραγε για τα περιφερειακά πανεπιστήμια? Τι σημαίνει για τις ανθρωπιστικές σπουδές? Αιτιολογείται την αναγκαιότητα για την ίδρυση των ιδιωτικών με βάση την αυξανόμενη ζήτηση για ορισμένες ειδικότητες. Η τελευταία έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης τις εντοπίζει μάλιστα στις σχολές υγείας και στην πληροφορική. Γιατί δεν ανοίγετε νέα τμήματα στα δημόσια πανεπιστήμια για να καλύψετε τη ζήτηση? Γιατί δεν ανοίγετε τμήματα σε νέες ειδικότητες, αν περιμένετε αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης? Δεν μιλάμε απλά για υποκρισία, αλλά για μεγάλο θράσος. Κλείνετε τα δημόσια και ανοίγετε τα ιδιωτικά στο όνομα των περισσότερων ευκαιριών? Μιλάτε για συγκράτηση των νέων που φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό? Πέρα από το ότι αναπαράγεται ψευδός και σκοπίμως τα στοιχεία περί 40.000 παιδιών που φεύγουν στο εξωτερικό, όταν γνωρίζετε ότι ο μεγαλύτερος όγκος από αυτούς είναι απόφοιτοι των δημόσιων πανεπιστημίων μας που αναζητούν μεταπτυχιακές σπουδές συνδεδεμένες με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πάμε στην ουσία λοιπόν. Δεν επιβεβαιώνεται από καμία χώρα, από όλες αυτές που έχουν ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτό συνέβαλε στην ανάσχεση της φοιτητικής μετανάστευσης. Ποια χώρα θέλετε να πάρουμε? Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Θα σας πω για την Κύπρο, την οποία επικαλείστε. Κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα για σπουδές περίπου 2.000 έως 3.000 φοιτητές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος σπουδών στη χώρα τους, στην Κύπρο. Αφού, για παράδειγμα, για να σπουδάσεις ιατρική στην Κύπρο, μόνο τα δίδακτρα αγγίζουν τα 120.000 ευρώ περίπου το χρόνο. Μάλιστα, είναι εμφανές ότι δεν σας καίγεται καρφί για τα παιδιά αυτά που ξενιτεύονται για να παλέψουν για το μέλλον τους, για το κόστος που επομίζονται οι οικογένειές τους. Δεν τους λέτε «θα ανοίξω θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια», δεν τους λέτε «θα στηρίξω το δημόσιο σχολείο», τους λέτε «αντί να είστε πελάτες στους ξένους εμπόρους πτυχίων, να είστε στους ντόπιους εμπόρους». Τέτοια ευκαιρία. Μας μιλάτε για τα οικονομικά ωφέλη αυτής της δίθεν ανάσχεσης και της προσέλκυσης φοιτητικής πελατείας και από άλλες χώρες. Υπολογίζεται πως θα φέρουν περίπου 1% στο ΑΕΠ της χώρας. Τι σημαίνει όμως αυτό για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία? Ας ρωτήσουμε τους εργαζόμενους στον τουρισμό που παράγει περίπου το 10% του ΑΕΠ της χώρας μας. Νέοι άνθρωποι δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο. Εργατικά ατυχήματα καθημερινά. Ρεπό ούτε κατά διάνοια. Τι να θυμηθούμε? Τα καψίματα καψόνια στο μάγειρα για να δουλεύει πιο γρήγορα? Το σέρβις με βατραχοπέδιλα και μαγιό σε τραπέζια που επιπλέουν στη θάλασσα? Το περίφημο τουριστικό θαύμα έχει οδηγήσει τη λαϊκή οικογένεια να περιμένει πραγματικά κάποιο θαύμα για να καταφέρει να πάει διακοπές λίγες μερούλες στη χώρα μας, αφού ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τη διαμονή. Είπατε ακόμα και ότι επιδιώκετε να ρυθμίσετε την αγορά πώλησης πτυχίων που υπάρχει σήμερα μέσω των κολεγίων. Πώς ακριβώς το κάνετε αυτό? Γιατί οι περιβόητες δήθεν αυστηρές προϋποθέσεις που βάζετε στη λειτουργία αυτών των παραρτημάτων δεν πείθουν ούτε τα μικρά παιδιά, πόσο μάλλον τον κόσμο των πανεπιστημίων. Τι να πούμε, ότι παρουσιάζεται ως αυστηρή προϋπόθεση ένα πανεπιστημιακό τμήμα να λειτουργεί με 8 διδάκτορες? Ότι παραπέμπεται τα κτηριολογικά στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τον ΕΟΠΕΠ? Ότι όλα καθορίζονται από το μητρικό ΑΕΗ? Ότι ω κίνητρο για να ανοίξουν παράρτημα στην περιφέρεια μειώνεται στο μισό το κόστος της εγγυητικής επιστολής? Ακόμα όμως και να προβλέπατε κάτι, έστω στοιχειώδες, στο νομοσχέδιο,
Αυτό θα μπορούσε βέβαια, ξέρετε πολύ καλά, να αλλάξει άρδιν σε ένα βράδυ με μια τροπολογία. Το έχετε ξανακάνει ούκο λίγες φορές. Γιατί το επιχείρημα που αναμασούν και οι του ΠΑΣΟΚ, ισχυριζόμενοι δήθεν ότι αυτοί μπορούν να τα κάνουν καλύτερα αυτά, ότι το κράτος θα ελέγξει την αγορά δηλαδή, απλά είναι ένα ακόμα πολύ σύντομο ανέκδοτο. Ένα επεισόδιο από το έργο αυτό το βλέπουμε live αυτή την περίοδο με την ακρίβεια. Όλο οι τιμές ελέγχονται και όλο πιο άδειο είναι το καλάθι της νοικοκυράς φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ. Τι κάνετε όμως τα αλήθεια? Η ουσία είναι ότι δίνεται πράσινο φως στη δημιουργία μιας νέας αγοράς, στην οποία βεβαίως μπορούν να ενταχθούν και κάποια από τα κολέγια για να χτυπήσουν μεγαλύτερους τζίρους. Γιατί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας που λέτε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Γιατί αυτά είναι ιδιωτικά, είναι κερδοσκοπικά. Πέρα από το ότι το μητρικό ΑΕΗ μπορεί και με τη βούλα του νόμου, μπορεί να είναι και με τη βούλα του νόμου κερδοσκοπικό, δίνεται τη δυνατότητα από το άρθρο 131 τα κέρδη να επενδύονται. Τι πιο εύκολο να επενδύσει κανείς από αυτούς τους ιδιώτες σε άλλη εταιρεία της ιδιοκτησίας τους πάλι, στον εαυτό τους δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο φέρνει ένα νέο ποιοτικά μεγάλο αρνητικό βήμα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα κάνουν έρευνα. Έρευνα που θα είναι στην κυριολεξία κατεπιταγή και θα εξαρτάται από τις ορέξεις του κάθε ιδιοκτήτη. Και μη μας πείτε όχι, γιατί οι διάφοροι επενδυτές και μέτοχοι αυτών των πανεπιστημίων έχουν λόγο για όλα. Εδώ έχουν λόγο στα δημόσια, δεν θα έχουν λόγο στις ιδιοκτησίες τους. Τα δε περί ακαδημαϊκής ελευθερίας αφήστε τα καλύτερα, γιατί προφανώς εσείς εννοείτε την ακαδημαϊκή ελευθερία που γεύτηκαν οι φοιτητές και οι καθηγητές τους στο Χάρβαρντ και στο ΜΙΤ, όταν τόλμησαν να μιλήσουν και να διαδηλώσουν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, να σταματήσει η δολοφονία αμάχων Παλαιστινίων. Αφήστε που έχετε φτιάξει και άρθρο για κοινά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με διεθνή κέντρα. Αλήθεια, την σχετική εξαγγελία του Κολούμπια εννοείται. Φωτογραφική είναι η διάταξη ή περιμένετε και άλλα κέντρα από την Εσπερία? Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μεταξύ άλλων θα μπορούν να βάζουν χέρι και στο δημόσιο χρήμα. Οι τρόποι είναι πολλοί. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, το κράτος επιδοτεί με βάουτσερ για δίδακτρα είτε στα ιδιωτικά είτε στα δημόσια. Μάλιστα, πρόσφατα τα ιδιωτικά κέρδισαν προσφυγή ενάντια στα δημόσια για αθέμητο ανταγωνισμό και πιέζουν για αύξηση των διδάκτρων. Το νομοσχέδιό σας ήδη προβλέπει στο άρθρο 130 τη δυνατότητα να παίρνουν χρήματα από ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και άλλα. Τους δίνεται ακόμα τη δυνατότητα να συμπράττουν με τα δημόσια πανεπιστήμια και από κοινού να ιδρύουν ένα τρίτο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Άρθρο 119. Τι ακριβώς είναι αυτό? Πανεπιστήμια τύπου ΣΔΙΤ? Ισχυρίζεστε μάλιστα ότι το νομοσχέδιο δήθεν αναβαθμίζει τα δημόσια πανεπιστήμια με τα 176 άρθρα που το αφορούν. Λέτε ψέματα, χοντρά ψέματα. Δεν είναι αναβάθμιση η επιβολή διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια. Εισάγεται δίδακτρα στα ελληνόγνωσσα προπτυχιακά για τους αλλοδαπούς αλλογενείς φοιτητές με το άρθρο 58. Ανοίγεται διάπλατα την πόρτα για δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων για τους Έλληνες φοιτητές. Έτσι έγινε και στη Μεγάλη Βρετανία. Τα δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια ξεκίνησαν με επιβολή στους αλλοδαπούς και στη συνέχεια γενικεύτηκαν φυσικά για όλους. Εισάγεται την διαφοροποίηση τελών φοίτησης στα μεταπτυχιακά. Άλλαγε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλαγε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλαγε για ντόπιους. Στις σκανδιναβικές χώρες
αυτή η λογική έχει οδηγήσει σε αποκλεισμό των ημεδαπών, γιατί δεν φέρνουν έσοδα. Δεν είναι αναβάθμιση η διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα του πτυχίου που θέλετε να εφαρμόσετε τώρα και με τη βούλα του νόμου. Στο άρθρο 9 εφαρμόζεται για πρώτη φορά μια πολύ αντιδραστική πρόβλεψη του νόμου πλαισίου της Κεραμαίος. Ιδρύεται ένα τμήμα στο οποίο οι φοιτητές θα εισάγονται ενιαία από το μηχανογραφικό, αλλά θα υλοποιούνται δύο διαφορετικά προγράμματα σπουδών. Θεωρούμε ότι ανοίγεται ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο για τα δικαιώματα των φοιτητών και των διδασκόντων. Τι ακριβώς επιδιώκετε να λύσετε με αυτό το αντιεπιστημονικό εγχείρημα? Κάτω από την ομπρέλα του τμήματος σκοπεύετε να ανοιγοκλίνετε διαφορετικά προγράμματα σπουδών με αθόρυβο τρόπο? Ποια θα είναι η επαγγελματική κατοχήρωση των αποφύτων? Θα μιλάμε για πλήρη διάσπαση και στην επαγγελματική κατοχήρωση του πτυχίου, ή μήπως οι απόφοιτοι των ψηφιακών μέσων θα διδάσκουν φιλολογικά? Σας ρώτησαν επανειλημμένα οι βουλευτές του ΚΚΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και απάντηση δεν πήραμε. Δεν είναι αναβάθμιση η μείωση της χρηματοδότησης κατά 10% με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός των φοιτητών. Από 20% ανεβαίνει στο 30% το μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που δίνεται μέσα από μια ανταγωνιστική αρένα που έχετε φτιάξει ανάμεσα στα πανεπιστήμια που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους στα ποιοτικά κριτήρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ποια είναι αλήθεια αυτά? Ας πάρουμε ένα μόνο παράδειγμα λόγω περιορισμένου χρόνου. Η ποιότητα της διασύνδεσης ενός πανεπιστημίου με την κοινωνία ποσοτικοποιείται. Ποσοτικοποιείται με βάση τις πωλήσεις εκπαιδευτικών προϊόντων, παραδείγματος χάρη προγράμματα διαβίου μάθησης, κοινά και διπλά προγράμματα κλπ. Ή και ερευνητικών προϊόντων, πατέντες, τεχνοβλαστή, νεοφυείς επιχειρήσεις, συμπράξεις με επιχειρήσεις, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων και άλλα. Ενώ η ποσοτικοποίηση της διεθνοποίησης περιλαμβάνει τις πωλήσεις ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας των πανεπιστημίων μας? Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, δεν είναι αναβάθμιση η μεταφορά της ευθύνης για κρατική χρηματοδότηση στα ίδια τα πανεπιστήμια. Με το νομοσχέδιό σας οδηγούνται ακόμα και σε επίπεδο σχολής οι κοσμητείες να αναζητούν έσοδα. Έχουμε ήδη πικρή πείρα και κάθε φορά που ακούμε αυτοτέλεια στα πανεπιστήμια, αυτό σημαίνει κόψιμο όσων δωρεάν παροχών έχουν απομείνει. Όταν η αναλογία πανεπιστημιακών φοιτητών είναι 1:47, δεν είναι αναβάθμιση να τη διατηρείτε ως έχει, και αυτό με πολλά ερωτηματικά. Να συμφωνήσουμε μαζί σας, κύριοι Υπουργοί, κυρία Υφυπουργέ και λοιπά, κύριε Πυρακάκη που μας ακούει φαντάζομαι, υπολείπιστε εδώ, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο που μιλούσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί έχουμε ήδη περάσει δύο βιομηχανικές επαναστάσεις, έχουμε μπει στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εποχή που το ChatGPT απαντά σε ερωτήσεις, όπως λέτε. Ρωτάμε κι εμείς όμως, επειδή υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, επειδή υπάρχει Artificial Intelligence και ChatGPT, πέφτουν παιδιά από τα παράθυρα στα αμφιθέατρα επειδή δεν χωρούν στα έδρανα? Γι' αυτό πέφτουν? Πού το βρήκατε γραμμένο ότι η ανάπτυξη της επιστήμης σημαίνει ότι οι μορφωτικές ανάγκες πρέπει να μετριούνται ως κόστος ή και πεδίο για έσοδα? Από πού και ως πού η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι το πτυχίο θα αποτελεί απλά ένα προσόν?
από πουθενά δεν προκύπτει ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ούτε του Artificial Intelligence, ούτε του ChatGPT. Αυτό που φταίει είναι ότι βάζεται όλο και περισσότερο μέσα σε καλούπια για τα μέτρα των λίγων, την επιστήμη και τα επιτεύγματά της. Αυτά συμβαίνουν ως αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και μάλιστα διαχρονικών. Γιατί πράγματι σήμερα, στον 21ο αιώνα, θα έπρεπε άλλα πράγματα να συζητάμε. Το πώς όλα αυτά τα επιτεύγματα θα αξιοποιηθούν προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι κάποιων λίγων. Αν θέλετε να μιλήσουμε για πραγματική αναβάθμιση των πανεπιστημίων μας, τότε πρέπει στο επίκεντρο να μπουν τα πραγματικά προβλήματα που δεν βελτιώνονται, αλλά χειροτερεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από την ικανοποίηση των λογικών και αυτονόητων αιτημάτων των φοιτητών, των μαθητών, όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτό που είναι πραγματικά σύγχρονο είναι πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια, πραγματικά δωρεάν, να παρέχει σύγχρονες και υψηλού επίπεδου σπουδές, να εξασφαλίζει στους απόφοιτους δουλειά στο αντικείμενο σπουδών τους μετά με δικαιώματα. Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν? Τα στοιχεία για τα ποσοστά της απασχόλησης των νέων πτυχιούχων 25 έως 34 χρονών στη χώρα μας δείχνουν ότι από το 2011 ως το 2021, για μια δεκαετία δηλαδή, είχαν μηδενική μεταβολή. Για την ακρίβεια, από το 69,35% έφτασαν το 69,45%. Αυτό ακριβώς το διάστημα, όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έχουν φέρει σχεδόν 10 νόμους για τα πανεπιστήμια, όλους με το μανδύα της δήθεν καλύτερης σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Μια ακόμα απόδειξη για το αδιέξοδο αυτής της πολιτικής σας ως προς τις πραγματικές ανάγκες. Και είναι πιο συγκεκριμένα ότι η δαπάνη των νοικοκυριών, για παράδειγμα, για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανερχόταν σε 329 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Ότι χάθηκαν 7.904 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας από τη σχολική χρονιά 2008-2009 έως το 2019-2020. Ότι η δημόσια χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2008 έως το 2021. Τα πάντα επιβεβαιώνουν ότι οι ανάγκες των φοιτητών να σπουδάσουν ολοκληρωμένα και των αποφύτων να εργαστούν στο αντικείμενό τους, προσφέροντας την κοινωνία, δεν μπορούν να βρουν διέξοδο στις απαντήσεις που δίνουν Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, κόμματα του συστήματος και οι οποίες μόνο αυτές οι πολιτικές χειροτερεύουν την κατάσταση. Όμως, μπορεί να γίνει και αλλιώς, εάν αξιοποιηθούν οι τεράστιες σύγχρονες δυνατότητες προς όφελος των αναγκών των πολλών, όχι των λίγων. Το πανεπιστήμιο που θέλει τους φοιτητές σε πελάτες δεν είναι μονόδρομος. Μπορούν σήμερα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν υψηλού επίπεδου σύγχρονες σπουδές, να φοιτούν απολύτως δωρεάν και σε αποκλειστικά δημόσια πανεπιστήμια. Τα προγράμματα σπουδών των πολλών κατηγοριών και των επιμέρους δεξιοτήτων που φθήρονται στο χρόνο δεν είναι μονόδρομος. Μπορούν σήμερα να υπάρξουν πραγματικά αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επίπεδου που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση στέρεου υπόβαθρου στους νέους επιστήμονες. Και έτσι θα μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να αναπτύσσει και πληρέστερα τις διάφορες δεξιότητες του. Η σύνδεση με τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας που μεταφράζεται σε αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα δεν είναι μονόδρομος.
Είναι εφικτό το πτυχίο να έχει πραγματικό αντίκρισμα για τους αποφύτους. Οι πανεπιστημιακές σπουδές είναι επαγγελματικές σπουδές, με στόχο την προετοιμασία των αποφύτων να εργαστούν σε τομείς που απαιτούν επιστημονική ειδίκευση. Άρα πρέπει να σημαίνει εξασφάλιση εργασίας με δικαιώματα στο αντικείμενο σπουδών. Ο αναχρονισμός που σήμερα υπάρχει και η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση κρίνεται ανάλογα με το πορτοφόλι της κάθε οικογένειας. Αυτό δεν είναι μονόδρομος όμως. Είναι ρεαλιστικό σήμερα να διαμορφωθούν οι όροι για πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αν η πολιτεία πάρει μέτρα για την εξάλληψη της άνησης αφετηρίας από την οποία οι νέοι και οι νέες ξεκινούν τη ζωή τους. Η έρευνα που αξιολογείται με όρους εμπορίου και αφήνει καινοτόμες ιδέες στα συρτάρια, αν δεν κριθούν καρποφόρες βέβαια, δεν είναι μονόδρομος. Είναι ρεαλιστικό οι χιλιάδες ικανότατοι νέοι ερευνητές να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, στην αναβάθμιση των όρων εργασίας, στην ευτυχία, την ευημερία του λαού μας. Κλείνοντας, θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους αυτούς και αυτές που δεν βρίσκονται μέσα σε αυτή την αίθουσα, αλλά ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Στους πανεπιστημιακούς δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους γονείς τους, σε όλο τον κόσμο που πλήττεται και που αντιδρά απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, ιδιαίτερα να απευθυνθούμε θέλουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δίνουν πραγματικά ένα σπουδαίο γενναίο αγώνα για τις σπουδές τους, για τα δικαιώματά τους, για το ίδιο το μέλλον τους. Ιδιαίτερα ο κόσμος των πανεπιστημίων βλέπει πιο ζωντανά την τεράστια αδικία που είναι συνυφασμένη με αυτόν τον κόσμο, με αυτό το σύστημα που ζούμε. Γιατί βλέπουν, μελετούν, ξέρουν ότι νέες περιοχές της γνώσης συνεχώς ανακαλύπτονται, νέα γνώση παράγεται και όμως παρά τα πρωτοφανή επίπεδα στα οποία έχει φτάσει η ανθρωπότητα, πόσο μακριά βρίσκεται από τα να τα απολαύσει η ίδια. Πόλεμοι, χιλιάδες νεκρά παιδιά, φτώχεια, πείνα, άστεγοι, τόσα και τόσα που μπορούμε να πούμε. Όμως, ξέρετε, η επιστήμη μέσα της έχει ένα κυρίαρχο επαναστατικό χαρακτηριστικό. Πρέπει να αμφισβητήσει το παλιό για να φέρει το καινούριο. Και το καινούριο, το σύγχρονο, το προοδευτικό, είναι να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα επιτεύγματα και άλλα τόσα για να ζήσουμε όλοι καλύτερα. Και αυτό το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά η πλειοψηφία των νέων και των φοιτητών που σας γυρίζει την πλάτη κατά 70%. Και γι' αυτό αυτό το νομοσχέδιο, ακόμα κι αν ψηφιστεί, θα βρει εμπόδια, γιατί είναι άδικο. Για όλα αυτά, οι αγώνες είναι που ανοίγουν σήμερα το δρόμο για το μέλλον. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Αν θέλουμε να απαντήσουμε πραγματικά στις ανάγκες των πολλών, μαζί οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, η πανεπιστημιακή κοινότητα θα ξελασπώσουμε αυτό το παρόν για να ανυψωθούμε στο φωτεινό μέλλον. Σας ευχαριστώ.